Στην ταινία. Στην ταινία, στη ζωή. Δεν θα σου πω. Στη ζωή. Προς το παρόν θα είμαστε κινηματογραφικά μαζί. Οι σχέσεις πάντα είναι δύσκολες και πάντα απαιτούν συμβιβασμούς, υποχωρήσεις και να ξέρεις πότε την τελειώνεις ή πότε τη συνεχίζεις. Και γι' αυτό νομίζω αγαπάω πολύ αυτή την ταινία χωρίς καν να έχει ολοκληρωθεί ακόμα, γιατί είναι πολύ αληθινή και πολύ ρεαλιστική. Ούτε έχει τη ζάχαρη που έχει ο έρωτας, αλλά πολύ συχνά πέφτει και αρκετό αλάτι που ξύνει τις πληγές. Τι είναι αυτό που μπορεί να σε φοβίζει ή να σε δυσκολεύει σε μια σχέση? Νομίζω ότι οι σχέσεις που είναι αυτές που με δυσκολεύουν και μ' αρέσει να τις σταματάω είναι αυτές που δεν μου επιτρέπουν να είμαι ο εαυτός μου. Όταν είμαι ο εαυτός μου, σε φιλική σχέση, σε ερωτική σχέση, είμαι καλά. Όταν πρέπει να υποδεχθώ κάτι που δεν είμαι, δεν μπορώ να το υποστηρίξω, είναι το σημάδι ότι τέλος. Πιστεύω θα υπάρξει χρόνος για διακοπές. Καλά, μην φανταστείς τώρα. Μια εβδομάδα, 10 μέρες, κάπου θα πάμε. Πολύ συχνά μπορεί με κάποιον να είσαι στη ζωή, αλλά να μην ταιριάζεις επαγγελματικά ή να μην θες να είσαι. Είναι πολύ λογικό. Αυτό είναι κάτι που το δημιουργούμε μαζί και είναι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι είναι και ο καλύτερος συνεργάτης αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ευτυχώς που δουλεύουν μαζί, γιατί χρόνος για διακοπές δεν υπάρχει. 5-10 μέρες δεν είναι τίποτα.